Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για την ευκαιρία που μου δίνετε να συζητήσουμε εδώ όλοι μαζί στο ΕΓΑΛΕΟ για την πολιτική που υλοποιεί η κυβέρνηση και τις προτεραιότητες που έχει για την επόμενη μέρα, εννοώ μετά την έξοδο από το πρόγραμμα και από τα μνημόνια, και να συζητήσουμε ειδικότερα ζητήματα που αφορούν τα εργασιακά και το ασφαλιστικό, που εξάλλου ξέρω ότι είναι και στον πυρήνα των ζητημάτων που απασχολούν την καθημερινότητα των πολιτών, των νέων, των συνταξιούχων, των ανέργων αυτού του τόπου. Φίλες και φίλοι, την 21η Αυγούστου η κυβέρνηση έβγαλε αυτή τη χώρα οριστικά, αμετάκλητα και σαφώς και χωρίς αστερίσκους από τα μνημόνια και τα προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής. Υλοποίησε έτσι μια κορυφαία δέσμευση απέναντι στην ελληνική κοινωνία, μια δέσμευση που είχαμε αναλάβει το 2015, ότι θα μπορέσουμε να βγάλουμε αυτή τη χώρα από την σκληρή επιτροπία και από τα προγράμματα σκληρής λιτότητας. Και νομίζω ότι είναι δύο δεδομένα ξεκάθαρα και είναι ξεκάθαρα ακόμη και στους πλέον δύσπιστους. Το πρώτο είναι ότι αποδείξαμε ότι υπάρχει δρόμος εξόδου από την κρίση και από τα μνημόνια, με την κοινωνία όρθια, προστατεύοντας ταυτόχρονα τους πιο αδύναμους. Και το δεύτερο είναι πια νομίζω για όλους μας κοινή πεποίθηση ότι τα δύσκολα είναι πλέον πίσω μας και ότι έχει έρθει η ώρα να δρέψουμε όλοι, η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, τους καρπούς των κόρπων μας και της μεγάλης μας προσπάθειας αυτής για να βγάλουμε τη χώρα από τα προγράμματα της λιτότητας. Όμως, φίλες και φίλοι, η έξοδος από το πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής, η έξοδος από τα μνημόνια για την κυβέρνησή μας συνιστά μόνο ένα βήμα. Συνιστά την ολοκλήρωση ενός μεγάλου βήματος, αλλά ενός βήματος μόνο μιας συνολικής διαδρομής. Διότι για μας η διαδρομή έχει μόνο ένα μόνο κριτήριο, ένα μόνο μέτρο. Με ένα κριτήριο μόνο μπορούμε και δικαιούμαστε και οφείλουμε να μετράμε την πορεία μας, τη βελτίωση της ζωής του κόσμου, της εργασίας και της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Αυτό οφείλει και αυτό πρέπει να είναι το μόνο κριτήριο, το μόνο μέτρο με το οποίο θα μετράμε τις επιδόσεις μας και τη διαδρομή μας. Και έχουμε πλήρη επίγνωση ότι για να επιτύχουμε αυτό το στόχο, να μπορέσουμε δηλαδή πράγματι να πούμε ότι η ζωή, η καθημερινότητα της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας του κόσμου της εργασίας έχει βελτιωθεί, για να μπορέσουμε να το πούμε αυτό, έχουμε ακόμη πολλά βήματα μπροστά μας να κάνουμε. Σε ποια κατεύθυνση? Σε μια κατεύθυνση που λέει ότι η επόμενη μέρα των μνημονίων όχι απλά δεν πρέπει να είναι η ίδια με τις μέρες που ζήσαμε από το 2010 και μετά, αλλά δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι η ίδια και με εκείνες τις μέρες οι οποίες μας οδήγησαν στην κρίση, οι οποίες μας οδήγησαν στα μνημόνια. Και ξέρετε, η πορεία της χώρας, και αυτό θέλω να το υπογραμμίσω, η πορεία της χώρας στο επόμενο διάστημα, μετά το τέλος των προγραμμάτων, δεν είναι δεδομένη. Δεν είναι αυτονόητη. Δεν είναι δεδομένο δηλαδή το ότι επειδή τελειώσαμε με τα προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής, αυτό αυτομάτως θα σημαίνει και πολιτικές υποστήριξης του κόσμου της εργασίας ή θα σημαίνει και πολιτικές υποστήριξης της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Αυτό συμβαίνει ή στο βαθμό που συμβαίνει, επειδή υπάρχει μια συγκεκριμένη κυβέρνηση η οποία υλοποιεί ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Υπάρχει και μια άλλη πλευρά, μια άλλη θέση, η αντίθετη θέση, η οποία εκφράζεται σε μεγάλο βαθμό από την αξιωματική αντιπολίτευση και η οποία συμπυκνώθηκε από τον κύριο Μητσοτάκη στην πρόσφατη ΔΕΘ. Άρα έχουμε μπροστά μας δύο αντίπαλα σχέδια. Το σχέδιο της κυβέρνησης, το οποίο θα εξηγήσω σε τι συνίσταται, και το σχέδιο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το οποίο, να το πω σχηματικά, επιδιώκει εφαρμογή μνημονιακών πολιτικών, ακόμη και απόντως του μνημονιακού πλαισίου. Το σχέδιο του κυρίου Μητσοτάκη, συνοπτικά, όπως εκφράστηκε στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, είναι ένα σχέδιο εμπνεύσεως Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Τουλάχιστον για όσους είχαμε την ατυχία να είμαστε στις διαπραγματεύσεις, το ξέρουμε αυτό το σχέδιο πάρα πολύ καλά. Τι λέει αυτό το σχέδιο? Λέει επιθετική μείωση της φορολογίας κυρίως των επιχειρήσεων, παροχή κινήτρων στους επιχειρηματίες και τα εργασιακά δικαιώματα υποαίρεση, εάν οι εργοδότες θέλουν στην πραγματικότητα να τα διασφαλίζουν. Προσέξτε, λέει πολύ χαρακτηριστικά ότι δεν χρειάζεται ένα σκληρό πλαίσιο, ένα αυστηρό πλαίσιο προστασίας της εργασίας, λέει ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά υπάρχει μια συμφωνία αλήθειας με τους εργοδότες. Αυτό σημαίνει ότι τα εργασιακά δικαιώματα είναι περίπου υποαίρεση.
Εκεί που θέλει να τα παρέχει ο εργοδότης, να παρέχονται. Και εκεί που δεν θέλει, όχι. Ένα ασφαλιστικό πινοσέτ που αφήνει έκθετους τους σημερινούς ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους και προμοτάρει, το μόνο που κάνει είναι να προμοτάρει τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, την εκχώρηση των δημοσίων υπηρεσιών σε ιδιώτες και τον κανόνα 1:5, μία πρόσληψη για 5 αποχωρήσεις στο δημόσιο με απολύσεις συμβασιούχων, περικοπή όλων των κοινωνικών επιδομάτων και το μόνο που να υπάρχει να είναι το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης για να προστατεύει τους φτωχότερους των φτωχών. Όχι όμως καθόλου στιβαρό κοινωνικό κράτος για τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Αυτό είναι περίπου το σχέδιο όπως εκφράζεται από τον κύριο Μητσοτάκη. Νομίζω ότι είναι καλό που αρχίζουν πια τα σχέδια και αναδεικνύονται ξεκάθαρα και μπορούν να τίθενται έτσι ανοιχτά στο δημόσιο διάλογο για να ξέρει και ο κόσμος πολύ καθαρά τι κάνει η κυβέρνηση, τι σχέδιο υλοποιεί και τι σχέδιο έχει στο νου της η αξιωματική αντιπολίτευση. Και αυτό το θεωρώ ένα προτέρημα, το γεγονός ότι πια ανοίγονται και ξεδιπλώνονται τόσο καθαρά και οι θέσεις αξιωματικής αντιπολίτευσης. Από την άλλη πλευρά, έχουμε το σχέδιο της κυβέρνησης, το οποίο θέτει στο επίκεντρό της την εργασία. Λέει το δικό μας σχέδιο ενίσχυση της εργασίας, ενίσχυση της διαπραγματευτικής θέσης των εργαζομένων και αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των εργαζομένων. Γιατί για εμάς η προϋπόθεση για την ανάπτυξη είναι η ενίσχυση της εργασίας. Εμείς δεν λέμε να έρθει ανάπτυξη και θα δούμε τι θα γίνει μετά με τους εργαζόμενους. Εμείς λέμε θέλουμε την ανάπτυξη η οποία θα προέρχεται μέσα από την ενίσχυση της εργασίας. Θα αυξάνει τους μισθούς των εργαζομένων, θα αυξάνει την εσωτερική ζήτηση και θα βοηθά με αυτόν τον τρόπο και την ελληνική οικονομία. Αλλά αυτού του τύπου την ανάπτυξη θέλουμε. Αυτήν την οποία σχηματικά την ονομάζουμε δίκαιη, δίκαιη γιατί ο πλούτος που παράγεται να διανέμεται κατά το δυνατό δικαιότερα σε αυτούς που τον παράγουν, τους εργαζόμενους δηλαδή, και βιώσιμη δηλαδή να είναι μακροπρόθεσμη, να είναι διατηρήσιμη στον χρόνο ακριβώς διότι θα πατάει σε στέρεο έδαφος, θα πατάει πάνω στην παραγωγικότητα της εργασίας που είναι και το πλεονέκτημα αυτού του τόπου. Και έχουμε δώσει ήδη δείγματα γραφής αυτού του σχεδίου ακόμη και εντός του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής που υλοποιήσαμε. Και εδώ χρειάζεται, ξέρετε, να διευκρινίσω και ένα ακόμη πράγμα που το θεωρώ σημαντικό, διότι το ακούω πολύ συχνά στο δημόσιο διάλογο να λέγεται σε μια προσπάθεια να ταυτίσουν αυτοί που το λένε ή αυτοί που μας κατηγορούν την παρούσα κυβέρνηση με τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Τι λένε, εντάξει, μνημόνιο κάνατε κι εσείς, μνημόνιο έκαναν κι άλλοι. Ποια η διαφορά? Η διαφορά είναι πολύ μεγάλη και θέλω εδώ να την υπογραμμίσω. Είπα στην αρχή όταν μίλησα ότι στις πρώτες μου φράσεις είπα ότι βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια με την κοινωνία όρθια. Αυτό το δεύτερο μέρος της φράσης είναι που έχει σημασία. Και δεν είναι αυτό συνθηματολογικό, δεν είναι ένα σύνθημα. Έχει αξία. Διότι τι κάναμε? Ανατάξαμε την οικονομία. Η οικονομία σημειώνει θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης τον τελευταίο 1,5 χρόνο, μετά από πολλά χρόνια ύφεσης. Την ίδια στιγμή όμως δημιουργώντας 300.000 νέες θέσεις εργασίας και ρίχνοντας την ανεργία από το 27% στο 19%. Προχωρήσαμε σε μεταρρυθμίσεις, οι οποίες όμως ήταν δίκαιες και αναγκαίες για αυτόν τον τόπο. Κάναμε την ασφαλιστική μεταρρύθμιση, για παράδειγμα, που ενώσαμε όλα τα ταμεία σε ένα, βάλαμε ίδιους κανόνες πια για όλους τους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους. Δεν υπάρχουν ασφαλισμένοι δεύτερης κατηγορίας, δεν υπάρχουν συνταξιούχοι διαφορετικοί ανάλογα από το ποιο ταμείο του παρελθόντος μπορεί να προέρχονται. Και στήσαμε το δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στα πόδια του, ώστε να έχει ανακτήσει πια και τη χαμένη του αξιοπιστία. Θεσμοθετήσαμε το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, που στηρίζει εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας, και θεσμοθετήσαμε και την πρόσβαση όλων των πολιτών, των ανασφάλιστων, στο δημόσιο σύστημα υγείας. Θεσπίσαμε ένα πλέγμα υποστήριξης της οικογένειας και του παιδιού και μέσα σε συνθήκες πολύ στενές δημοσιονομικά μπορέσαμε να αυξήσουμε τα ποσά που δίνονται για τα οικογενειακά επιδόματα, να θεσπίσουμε τα σχολικά γεύματα που ταΐζουν πάρα πολλούς μαθητές σε αυτή τη χώρα και να δώσουμε τη δυνατότητα σε πολλούς νέους γονείς, όχι μόνο των χαμηλών αλλά και των μεσαίων εισοδηματικών στρωμάτων, να μπορούν να πηγαίνουν δωρεάν τα παιδιά τους σε βρεφονιπιακούς σταθμούς. Αυτά είναι δείγματα γραφής του τι σήμαινε για μας να υλοποιήσουμε μνημόνιο σε σχέση με το τι έκαναν οι προηγούμενοι την περίοδο 10-14. Κορυφαία όμως διαφοροποίηση θεωρώ πως υπήρξε η στάση που τηρήσαμε στα εργασιακά. Την περίοδο 10-14 στα εργασιακά υπήρξε μια ραγδαία απορρίθμιση, αυτό που αυτοί ονόμασαν μεταρρυθμίσεις,
τι ήταν, το πάγωμα των συλλογικών διαπραγματεύσεων και των συλλογικών συμβάσεων εργασίας επαόριστων, η μείωση των αποζημιώσεων απόλυσης και η μείωση κυρίως του κατώτατου μισθού το 2012 κατά 22% εν μία νυχτή και κατά 32% για τους νέους κάτω των 25 ετών. Εμείς είπαμε εξ αρχής, ακόμη και εντός μνημονίου, ότι αυτή την αντίληψη που λέει ότι πρέπει να συμπιέσω την εργασία, να αποδιαρθρώσω τα εργασιακά δικαιώματα, να κόψω μισθούς για να δώσω όθηση στην οικονομία, δεν την ασπαζόμαστε, δεν την αποδεχόμαστε. Είναι κοινωνικά ολέθρια, είναι οικονομικά αναποτελεσματική και φάνηκε. Γιατί ξέρετε, όταν το 2012 έκοψαν τον μισθό κατά 22%, την αμέσως επόμενη χρονιά η ανεργία εκτινάχθηκε στο 28%. Έλεγαν ότι το μέτρο της μείωσης του μισθού θα είναι φιλοαναπτυξιακό και την αμέσως επόμενη χρονιά η ανεργία εκτινάχθηκε στο 28%. Εμείς λοιπόν είπαμε ότι αυτή την αντίληψη δεν την αποδεχόμαστε και από την πρώτη στιγμή θέσαμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ξανά τα ζητήματα τα εργασιακά. Και επιμείναμε για την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων στη χώρα και των συλλογικών συμβάσεων εργασίας στη χώρα. Για ποιο λόγο? Διότι αυτός είναι ο μηχανισμός με τον οποίο οι εργαζόμενοι μπορούν να διεκδικούν και να πετυχαίνουν καλύτερους μισθούς και καλύτερους όρους εργασίας. Δεν είναι τυχαίο που η απορρίθμιση του 2012 στόχευε ακριβώς εκεί. Ακριβώς εκεί. Δεν είναι τυχαίο στο να μην υπάρχουν συλλογικές διαπραγματεύσεις και συλλογικές συμβάσεις στη χώρα. Δεν είναι τυχαίο που όσο εμείς επιμέναμε για να επανέλθουν σε ισχύ, η αξιωματική αντιπολίτευση τα χαρακτήριζε αυτά ιδεολειψίες της αριστεράς και επέμενε στη μη επαναφορά τους. Δεν είναι τυχαίο που ακόμη σήμερα ο ΣΕΒ εξακολουθεί να αντιστέκεται και να λέει ότι είναι λάθος που οι συλλογικές διαπραγματεύσεις υπάρχουν στη χώρα. Γιατί τους ενοχλεί τόσο πολύ αυτός ο μηχανισμός? Τους ενοχλεί γιατί είναι ένας μηχανισμός αύξησης των μισθών των εργαζομένων. Αυτή λοιπόν αυτό το ζήτημα των συλλογικών συμβάσεων εργασίας ήταν και το δικό μας κεντρικό πυρηνικό στοιχείο της πολιτικής μας. Γι' αυτό επιμείναμε να επανέλθουν και τις επαναφέραμε την 21η Αυγούστου. Έχουμε ήδη επεκτείνει 7 συλλογικές συμβάσεις εργασίας σε πολύ κρίσιμους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, στον τουρισμό, στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις, στις τράπεζες, όπου εκεί πλέον 190.000 εργαζόμενοι που καλύπτονται από αυτές τις συλλογικές συμβάσεις βλέπουν άμεση αύξηση των μισθών τους. Βλέπουν μισθούς σημαντικά ανώτερους του σημερινού κατώτατου μισθού. Μισθούς οι οποίοι ξεκινάνε από τα 800 ευρώ εισαγωγικά και καταλήγουν στα 2.000 ευρώ. Γι' αυτό για μας αυτή η μάχη, γι' αυτό για αυτή η επιμονή μας σε αυτό το ζήτημα. Την ίδια στιγμή, εξίσου σημαντική η αύξηση του κατώτατου μισθού. Επίσης δεν είναι τυχαίο όπου όλη τους η πολιτική της απορρίθμισης το 10-14 είχε ως κορυφαία εμβληματική στιγμή τη μείωση του κατώτατου μισθού κατά 32% για τους νέους, κατά 22% για όλους τους εργαζόμενους, στα 586 ευρώ. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε ήδη νομοθετήσει προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και τον Ιανουάριο του 19, σε λιγότερους από 3 μήνες από τώρα, να αυξήσουμε επιτέλους τον κατώτατο μισθό που είναι παγωμένος τόσα χρόνια στη χώρα και να καταργήσουμε αυτή την απαράδεκτη, την άδικη διάκριση για τους νέους εργαζόμενους και να καταργήσουμε δηλαδή τον λεγόμενο υποκατώτατο μισθό για τους νέους. Επομένως, μετά τον Ιανουάριο του 19, οι νέοι εργαζόμενοι σε αυτή τη χώρα, αυτοί που είναι κάτω των 25 ετών, δεν θα δουν απλώς μία αύξηση μικρή στον μισθό τους, θα δουν μία πολύ σημαντική αύξηση στο μισθό τους, διότι θα προστεθεί, θα εξισορροπηθούν καταρχήν με όλους τους υπόλοιπους εργαζόμενους στη χώρα και θα δουν εν συνεχεία και την αύξηση του μισθού που θα λάβουν όλοι οι εργαζόμενοι. Αντιδιαμετρικά αντίθετες, ας πω, πολιτικές της σημερινής κυβέρνησης και των προηγούμενων κυβερνήσεων αντανακλούν με πάρα πολύ χαρακτηριστικό τρόπο και στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης. Η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, μετά από 12 οριζόντιες περικοπές των συντάξεων, μας παρέδωσαν τα ταμεία του ασφαλιστικού με 1.100.000.000 έλλειμμα και με 400.000 απλήρωτες συντάξεις στα συρτάρια μας. Θεωρώ πως αυτό συνιστά ένα αρνητικό θαύμα. Πρέπει κανείς να είναι ένας μάγος της καταστροφής για να καταφέρει να φέρει αυτό το αποτέλεσμα. Να κόψει 12 φορές τις συντάξεις, να παραδώσει τα ταμεία ελληματικά με 1.100.000.000 έλλειμμα και να μας αφήσει και 400.000 απλήρωτες συντάξεις στα συρτάρια μας.
Και ενώ παρέδωσε αυτά τα πράγματα, στην πραγματικότητα δηλαδή εξευτέλισε το δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, επιμένει όσο καιρό αυτή η κυβέρνηση κάνει την προσπάθεια για να το ξαναστήσει στα πόδια του, και θα σας πω που βρισκόμαστε τώρα, αφενός με ψεύδι να λέει ότι το δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης παραπέει και είναι σε αχρηστία. Αναρωτιάνει τι εξυπηρετεί όταν το λέει αυτό, γιατί βάλει κατά του δημοσίου συστήματος, δεν βάλει κατά εμού ή κάποιου άλλου προσώπου. Και την ίδια στιγμή να έρχεται να εκφράσει την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για το ασφαλιστικό, όπου ουσιαστικά λειτουργεί ο κ. Μητσοτάκης ως πλασιέ ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών. Λέει τι καλά που θα ήταν αν οι ασφαλισμένοι μπορούσαν να τοποθετήσουν τα χρήματά τους σε ασφαλιστικές ιδιωτικές εταιρείες για να μπορούν να έχουν μεγάλες αποδόσεις στα κεφάλαιά τους. Και έτσι φαίνεται ακριβώς τι εξυπηρετούσε όλη αυτή η λογική εδώ και 1,5 χρόνο που έλεγαν ότι ο ΕΦΚΑ δεν πάει καλά, ο ΕΦΚΑ καταραίει. Και εγώ ρωτούσα τι εξυπηρετεί να λέτε ψεύδι για το δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Αποδείχθηκε τι εξυπηρετούσε. Να μπορέσουν να δημιουργήσουν μια εικόνα κατάρρευσης του δημόσιου συστήματος προκειμένου να μπορέσουν να προμοτάρουν εν συνεχεία τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Σε μια πρόταση για ένα ασφαλιστικό σύστημα, αυτή η πρόταση του κ. Μητσοτάκη, η πρόταση Πινοσέτ, όπως την είπαν τα ίδια τα στελέχη του, του δικτάτορα Πινοσέτ, η οποία αφήνει έκθετους όλους τους σημερινούς ασφαλισμένους, απροστάτευτους, όλους τους σημερινούς επικουρικούς συνταξιούχους. Και που δημιουργεί και μία τρύπα, εάν ποτέ εφαρμοζόταν στα δημόσια ταμεία, τις τάξεις έβαλα τις υπηρεσίες μου να υπολογίσουν, ξέρετε, πόσο είναι το κόστος της μετάβασης στην πρόταση του κ. Μητσοτάκη για την κοινωνική ασφάλιση, 55 δισεκατομμύρια ευρώ. 55 δισεκατομμύρια ευρώ το κόστος της μετάβασης στο ασφαλιστικό του κ. Μητσοτάκη, το οποίο θα έπρεπε να χρεωθούν τα δημόσια ταμεία και άραγε πώς να μπορούσαν να καλύψουν αυτό το κόστος, με μοναδικό ωφελούμενο, όπως είναι προφανές, τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Και νομίζω πως δεν είναι τυχαίο ότι καθημερινά με ψέματα και διαστρέβλωση της πραγματικότητας προσπαθούν να εμφανίσουν αυτήν την ανύπαρκτη εικόνα για το δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Να σας πω πού βρισκόμαστε. Ο ΕΦΚΑ μετά από 2 χρόνια λειτουργίας, σας είπα τι έλλειμμα παραλάβαμε, ο ΕΦΚΑ μετά από 2 χρόνια λειτουργίας έχει πλεόνασμα, άρα έχει καλύψει όλο το έλλειμμα που παρέλαβε στα δημόσια ταμεία και έχει μια πλεονασματική λειτουργία πλέον. Έχει καταφέρει να κάνει ένα σύστημα για τις εισφορές, όπου το 88% των ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών, πληρώνουν λιγότερα από ό,τι με το προηγούμενο σύστημα και παρόλα αυτά να μπορεί το σύστημα να έχει πλεόνασμα. Μάλιστα, χάρη σε αυτή την πλεονασματική λειτουργία, για το 2019, όπως εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, θα έχουμε μια πολύ σημαντική μείωση στις ασφαλιστικές εισφορές για τους αυτοαπασχολούμενους και τους αγρότες, όπου θα είναι της τάξης του 33% η μείωση, από το 20% το ασφάλιστρο για την κυρία Σύνταξη θα πέσει στο 13,3%. Πληρώνουμε ληξιπρόθεσμα, κλείνουμε πληγές του παρελθόντος. Θυμηθείτε ότι στα τέλη του 2017 επιστρέψαμε στους συνταξιούχους παρανόμως παρακρατηθήσεις εισφορές υγείας από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Και αυτή τη στιγμή έχουμε καταφέρει να εκαθαρίσουμε ένα μεγάλο όγκο από τις εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης. Οι εκκρεμείς αιτήσεις για κύρια σύνταξη είναι πλέον λιγότερες από 39.000. Σας θυμίζω ότι παραλάβαμε απλήρωτες 400.000. Και προφανώς κάθε μήνα προστίθενται νέοι, διότι και άλλοι άνθρωποι βγαίνουν συνταξιοδότηση. Αυτή είναι η κατάσταση σήμερα του ασφαλιστικού συστήματος, η οποία βάλεται με τόσο στοχευμένο τρόπο από την αξιωματική αντιπολίτευση. Σας είπα επίσης στην αρχή ότι την προσπάθειά μας, το σχέδιό μας για την ενίσχυση της εργασίας και για την στήριξη του δημόσιου συστήματος κοινωνικής ασφάλισης δεν περιμέναμε την έξοδο από το μνημόνιο για να την υλοποιήσουμε, αλλά ότι έχουμε δώσει δείγματα γραφής και προηγούμενα. Τα τελευταία 2 χρόνια έχουμε νομοθετήσει πολύ σημαντικές ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους, που ξέρετε δεν τις έχω δει σχεδόν ποτέ να τις αναδεικνύει οποιοδήποτε μέσο ενημέρωσης, σχεδόν ποτέ, αλλά που είναι σημαντικές διότι πίσω από κάθε μία από αυτές βρίσκονται ιστορίες δεκάδων χιλιάδων εργαζόμενων οι οποίοι πρέπει να δουν ή θα δουν ή ήδη βλέπουν τη βελτίωση της καθημερινότητάς τους. Θεσπίσαμε για πρώτη φορά αυστηρούς κανόνες για την τήρηση των υπεροριών και για την πληρωμή των υπεροριών και για την δήλωση των υεροριών. Γιατί ξέρετε, οι υπερορίες που δεν δηλώνονται δεν πληρώνονται κιόλας.
και λαμβάνουμε ήδη σημαντικά μηνύματα από πολλούς εργαζόμενους στις τράπεζες, σε μεγάλες επιχειρήσεις, ότι η επιχείρηση τους λέει ότι πρέπει να φεύγουν ακριβώς στο ωράριό τους. Διότι έχουν αρχίσει και αγχώνονται οι επιχειρηματίες ότι το ΣΕΠΕ θα είναι εκεί και θα τους ελέγξει. Θεσπίσαμε αυστηρούς κανόνες για πρώτη φορά για τους εργαζόμενους στις εργολαβίες, που δεν υπήρχαν πριν. Ποτέ δεν υπήρχε ένα πλαίσιο προστασίας των δικαιωμάτων των εργαζομένων στις εργολαβίες. Θεσπίσαμε αυστηρούς κανόνες για τις περιπτώσεις της απλήρωτης εργασίας. Νομοθετήσαμε ότι οι εργαζόμενοι θα έρχονται πρώτοι στην ικανοποίηση των απαιτήσεών τους, στην ικανοποίηση των δεδουλευμένων τους, όταν μια επιχείρηση πτωχεύει. Και αντιστρέψαμε έτσι μια καταφανώς άδικη ρύθμιση μνημονιακή των προηγούμενων κυβερνήσεων, όπου έλεγε ότι πρώτα θα ικανοποιούνται οι τράπεζες και στο τέλος οι εργαζόμενοι όταν πτωχεύει μια επιχείρηση. Διαμηνύοντας σε όλους τους τόνους ότι για μας δεν υπάρχουν άβατα και δεν υπάρχουν ασυλίες και δεν υπάρχουν επιχειρηματικά άβατα, εντατικοποιήσαμε τους ελέγχους για την αδήλωτη και την υποδηλωμένη εργασία, βάζοντας αυστηρά πρόστιμα εκεί που έπρεπε να μπουν. Και μειώσαμε την αδήλωτη εργασία μέσα σε 3 χρόνια από το 19% που ήταν όταν την παραλάβαμε στο 12%. Εν μέσω δημοσιονομικών περιορισμών, στενών δημόσιων οικονομικών, ενισχύσαμε το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας με ανθρώπινο δυναμικό και με πληροφοριακά συστήματα, ακριβώς διότι για μας η επιβολή της νομιμότητας στους χώρους δουλειάς, η τήρηση των κανόνων στους χώρους δουλειάς, η ύπαρξη ενός σοβαρού σώματος επιθεώρησης εργασίας συνιστά προτεραιότητα. Αλλάξαμε την αρχιτεκτονική, νομοθετήσαμε την αλλαγή στην αρχιτεκτονική του προστίμου για την αδήλωτη εργασία, ώστε να δίνονται κίνητρα για να προσλαμβάνει το εργαζόμενο και να αποδίδεται δικαιοσύνη στον εργαζόμενο. Έτσι, σήμερα, όποιος εργοδότης πιαστεί με αδήλωτο εργαζόμενο, οφείλει να καταβάλει 3 μήνες ένσημα στον εργαζόμενο αυτό που τον είχε αδήλωτο. Και βέβαια, η μεγαλύτερη μάχη που κληθήκαμε να δώσουμε και η μεγαλύτερη πρόκληση που κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε δεν ήταν άλλη από την πρόκληση για τη μείωση της ανεργίας. Σας είπα και στην αρχή ότι μέσα σε αυτά τα 3,5 χρόνια η ανεργία στη χώρα έχει μειωθεί κατά 7 περίπου ποσοστιαίες μονάδες. Έχουν δημιουργηθεί περισσότερες από 300.000 θέσεις εργασίας, αλλά εξακολουθεί η πρόκληση να είναι πάρα πολύ μεγάλη. Εξακολουθεί η ανεργία να είναι πάρα πολύ ψηλή σε αυτόν τον τόπο. Η δικιά μας κατεύθυνση δεν είναι μόνο να μπορέσουν να δημιουργηθούν, ιδίως τώρα που είμαστε σε μια καλύτερη κατάσταση οικονομικά, δεν είναι μόνο να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, αλλά πρωτίστως να δημιουργηθούν αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας. Θέσεις εργασίας με αξιοπρεπείς μισθούς, με μισθούς που μπορούν να εξυπηρετούν τη βιοποριστική λειτουργία, το βιοπορισμό του εργαζόμενου. Για το λόγο αυτό σχεδιάσαμε και ανακοινώσαμε πριν από λίγο καιρό και θα ξεκινήσουν να υλοποιούνται εντός αυτού του μήνα προγράμματα, νέα προγράμματα εργασίας, τα οποία επικεντρώνονται κυρίως στους νέους με τα υψηλά προσόντα και το καινοτόμο στοιχείο τους είναι ότι εγγυώνται μισθούς σημαντικά ανώτερους του κατώτατου μισθού, αξιοπρεπείς, ας το πω έτσι, μισθούς. Θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ συγκεκριμένα σε 3 από αυτά, γιατί είναι πολύ χαρακτηριστικά, νομίζω, της πολιτικής που κάνουμε και του σχεδίου μας για την επόμενη μέρα. 10.000 ωφελούμενοι νέοι επιστήμονες θα εργαστούν σε δυναμικούς παραγωγικούς κλάδους. Επιδοτούμε τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα προκειμένου να προσλάβουν νέους επιστήμονες με 800 ευρώ το μήνα για να καλύψουν το 50% του μισθολογικού κόστους. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι η επιχείρηση θα μπορεί να δίνει στον εργαζόμενο με προσόντα 1.600 ευρώ μισθό το μήνα για 10.000 νέους επιστήμονες. Όταν λέω νέους, επειδή η έννοια της νεότητας έχει διευρυνθεί τα τελευταία χρόνια, εννοώ μέχρι 39 χρονών. Για 5.500 νέους επιστήμονες, ένα πρόγραμμα εργασίας στο δημόσιο προκειμένου να αναβαθμιστούν δημόσιες υπηρεσίες. Για παράδειγμα, να ψηφιοποιήσουν το ασφαλιστικό ιστορικό των ασφαλισμένων που σήμερα είναι χειρόγραφο στον ΕΦΚΑ. Επίσης εκεί, ο μισθός που θα δίνεται για αυτούς τους νέους εργαζόμενους θα είναι 1.140 ευρώ. Και τρίτη μεγάλη ομάδα ωφελούμενων, 16.000 νέοι που θα λάβουν μέρος σε μια νέα γενιά ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για κατάρτιση, για πιστοποίηση των προσόντων, για επιδότηση των νέων θέσεων εργασίας, προκειμένου να ενδεχομένως να προσαρμοστούν οι δεξιότητές τους, οι γνώσεις τους σε νέα περιβάλλοντα που θα μπορούν να τους δώσουν μια θέση εργασίας. Και τα 3 αυτά προγράμματα απευθύνονται σε υψηλά ειδικευμένο νέο εργατικό δυναμικό και το δίνουν, διασφαλίζουν μισθούς σημαντικά ανώτερους του κατώτατου μισθού. Αξιοπρεπείς
ας το θέσω έτσι, μισθούς και θέσεις εργασίας. Και νομίζω ότι γι' αυτό μπορούν να αποτελέσουν και ένα εργαλείο αποτελεσματικό για την ανάσχεση και την αντιστροφή του brain drain. Είναι τρία μόνο από τα 11 συνολικά προγράμματα που έχουμε σχεδιάσει και τα οποία θα αρχίσουν να υλοποιούνται εντός του μήνα μέχρι και το μέσον του 2019, με θέσεις εργασίας 12μηνης διάρκειας. Τα υπόλοιπα προγράμματα καλύπτουν και όλες τις άλλες ηλικιακές κατηγορίες, δηλαδή είναι και για ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας ή με διαφορετικό επίπεδο προσώπων, προκειμένου να είμαστε βέβαιοι ότι πλέον με αυτά τα 11 προγράμματα που έχουμε σχεδιάσει, που είναι στοχευμένα, θα καλυφθούν 88.500 άνεργοι σε αυτή τη χώρα, γιατί για τόσους είναι ο σχεδιασμός μας μέχρι το μέσο του 2019. Και δεν θα ήθελα να παραλείψω, έστω και επιγραμματικά, να αναφερθώ και σε έναν ακόμη τομέα του Υπουργείου μου που αφορά τον τομέα της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Το λέω γιατί είναι ένας τομέας, είναι ένας κλάδος που για αυτή την κυβέρνηση έχει μια στρατηγική σημασία. Η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία είναι μια επιχειρηματική οικονομική δραστηριότητα που έχει όμως ως χαρακτηριστικό της τις αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας, το δημοκρατικό τρόπο στην χάραξη και στην άσκηση της οικονομικής δραστηριότητας και την δίκαιη κατανομή του πλούτου που παράγεται από τη δραστηριότητα μεταξύ των εργαζομένων. Επενδύουμε πολύ σε αυτόν τον τομέα ακριβώς γιατί, όπως το ακούτε, αποτελεί ένα έτσι πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα της οικονομικής δραστηριότητας που θέλουμε να κυριαρχήσει σε αυτόν τον τόπο. Αλλάξαμε το 2016 τον νόμο για την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία προκειμένου να μπορούν περισσότερες επιχειρήσεις να γίνουν φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Πλέον οι επιχειρήσεις κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας συνέρχονται σε περίπου 1.200 σε αυτή τη χώρα. Και το επόμενο διάστημα προχωρούμε με εργαλεία, το λέω γιατί είναι πολύ σημαντικό να ακουστεί. Πολλές φορές δεν γνωρίζει κανείς τι είναι η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία. Είναι ένας τρόπος ανάπτυξης οικονομικής δραστηριότητας που μπορεί να δώσει θέσεις εργασίας και για τους νέους ανθρώπους αλλά και για αυτούς που βρέθηκαν μεγαλύτερης ηλικίας εκτός παραγωγικής διαδικασίας, ιδίως στην περίοδο 10-14 με τη μεγάλη εκτείναξη της ανεργίας. Και είναι και πολλά τα εργαλεία, τα χρηματοδοτικά που μπορεί το κράτος να δώσει σε αυτές τις νέες μορφές επιχειρηματικότητας. Ήδη προχωράμε στη δημιουργία κέντρων στήριξης για τις φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Με απλά λόγια, επιδοτούμε τις υφιστάμενες επιχειρήσεις με 127.000 ευρώ για 18 μήνες, προκειμένου να οι ίδιες να μεταλαμπαδεύσουν τη γνώση σε άλλους υποψήφιους που θέλουν να κάνουν τέτοια επιχειρηματικά σχήματα. Το Δεκέμβριο θα βγει μια νέα δράση επιχορήγησης υφιστάμενων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, που ανάλογα με τον τζίρο, ανάλογα με τον κύκλο εργασιών αυτών, οι επιχειρήσεις θα λαμβάνουν επιδότηση από 25.000 έως 250.000 ευρώ. Και πάλι για 1,5 χρόνο, ενώ προχωρούμε και σε υλοποίηση προγράμματος εργασίας αποκλειστικά για τους φορείς και κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, όπου θα επιδοτηθούν οι επιχειρήσεις αυτές αποκλειστικά καλό για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Είναι ένα πλέγμα παρεμβάσεων με σημαντικά χρηματοδοτικά εργαλεία από την πλευρά του κράτους και είναι πολύ σημαντικό να αρχίσει κανείς να το βάζει μέσα στο νου του ως μια πολύ καλή λύση οικονομικής δραστηριότητας και εργασίας. Κλείνοντας, φίλες και φίλοι, θα ήθελα να ξανατονίσω κάτι που είπα και στην αρχή, ότι, μάλλον να πω το αντικειμενικό, αυτό που κερδίθηκε με το τέλος των προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής, με το τέλος των μνημονίων, είναι κάτι αντικειμενικό. Το αντικειμενικό είναι ότι πλέον η χώρα δεν χρειάζεται να δανειοδοτείται και να, από τον επίσημο τομέα και για να μπορεί να λαμβάνει το δάνειό της, τις δόσεις της, να πρέπει μονίμως να διαπραγματεύεται με τους δανειστές, να τις επιβάλλονται πολιτικές, να εφαρμόζει πολιτικές που ενδεχομένως δεν θέλει να εφαρμόσει ή που πρέπει να εφαρμόσει γιατί επιβάλλονται ή σε κάθε περίπτωση να πρέπει να συνεννοείται, να συμφωνεί με τους δανειστές για την πολιτική που χαράζει. Αυτή η συνθήκη έχει πια τελειώσει μετά τον Αύγουστο και αυτό είναι ένα αντικειμενικό γεγονός. Αυτό που δεν είναι αντικειμενικό είναι, όπως είπα και στην αρχή, το ποια πολιτική θα ασκηθεί την επόμενη μέρα. Διότι ακόμη και η έξοδος από τα μνημόνια δεν συνεπάγεται νομοτελειακά και ότι αυτές οι δυνατότητες που διανύονται, γιατί είναι προφανές ότι πλέον ως χώρα για την άσκηση πολιτικής έχουμε πολύ περισσότερες δυνατότητες από ό,τι εντός μνημονίων, δεν είναι προφανές ότι αυτές οι δυνατότητες θα μεταφραστούν και σε
πολιτικές ευνοϊκές για την κοινωνική πλειοψηφία. Αυτό συμβαίνει σήμερα και θα συνεχίσει να συμβαίνει και θα εξελίσσεται με κορυφαία, όπως είπα για μας τουλάχιστον, εμβληματική πράξη, την αύξηση του κατώτατου μισθού τον Ιανουάριο του 2019. Συνεχίζει να συμβαίνει και θα συμβαίνει επειδή υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία υλοποιεί ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο που έχει στον πυρήνα της την ενίσχυση της εργασίας. Πετύχαμε να κερδίσουμε την πρώτη μάχη, να ανακτήσουμε ξανά την αυτονομία μας στην άσκηση της πολιτικής, όμως μπροστά μας, κατά τη γνώμη μου, έχουμε μια πιο κρίσιμη μάχη, να καταφέρουμε να υλοποιήσουμε ένα συνολικό σχέδιο για την ενίσχυση της εργασίας και την υπηρέτηση των αναγκών της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Η πείρα μας μέχρι στιγμής, όσοι έχουμε καταφέρει να συγκεντρώσουμε, μας δείχνει ότι όταν έχουμε την κοινωνία στο πλευρό μας, μπορούμε να πετυχαίνουμε τις μάχες αυτές. Και όσο μένουμε, νομίζω και εμείς, σε αυτό το στόχο, με εσάς δίπλα μας, χωρίς άγχη για εξυπηρέτηση άλλων συμφερόντων, άλλων πολιτικών, αλλά με μόνο μας μέλημα πώς θα βελτιώνουμε την καθημερινότητα για τον κόσμο της εργασίας και τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, τότε και οι μέρες που αφήνουμε πίσω μας θα ανήκουν οριστικά και αμετάκλητα στο παρελθόν. Σας ευχαριστώ πολύ.